πούμε, και την απώλεια του του Δημήτρη. Ξύστρα, το τηλεοπτικό αστέρι. Εκείνο ήταν σοκ. Μας τα έλεγε και η Χριστίνα Παυλίδου τις προάλλες για τον Ξύστρα. Ήταν σοκαριστικό για τον Δημήτρη, γιατί μιλούσαμε 2 μέρες προηγουμένως στο τηλέφωνο. Εγώ τώρα του χρόνου το Γενάρη, ναι, συνταξιοδοτούμε από το ραδιόφωνο. Γίνομαι 65 σε ένα χρόνο. Ναι. Και λέγαμε ότι α, και θα έρθεις στο Ζήγη να μένεις, γιατί έχω ένα εξοχικό. Ναι. Όχι, δεν το έκανα εγώ. Εγώ δεν είμαι άξια, ο πατέρας ο μου. Ο πατέρας. Μου το έκανε. Λοιπόν, και λέγαμε, α, και εγώ είμαι στο Πεντάκομο και θα βρισκόμαστε επιτέλους να πίνουμε τον καφέ μας, το ένα το άλλο. Και ήμουνα στο δρόμο και με παίρνει ο μάμας ο Χατζαντώνης, ο συνάδελφος μου από το ραδιόφωνο, ναι, και μου λέει, κόρη, πού είσαι? Λέω, είμαι στο δρόμο, οδηγώ, πάρκαρε, μου λέει. Έτσι το μάθατε, οδηγούσατε πάρκαρε. Στο... Του λέω, τι έγινε, πάρκαρε. Και σταθμεύω και μου λέει, έφυγε ο Ξύστρας. Και του λέω, έφυγε να πάει πού? Και μου λέει, κόρη, πέθανε. Εντάξει, δεν βγήκα σε κανένα κανάλι. Mm. Δηλαδή, δεν μπόρεσα να μιλήσω, δεν άντεχα να μιλήσω.